Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Και πάλι θα ασχοληθούμε με την εταιρεία Σκοπιά, με την οργάνωση δηλαδή των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε μαζί μας και τον κύριο Νικόλα Σωτερόπουλο, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος αυτής της εκπομπής. Για όσους από τους τηλεθεατές παρακολουθούν τακτικά την εκπομπή μας, γνωρίζουν ότι έχουμε ασχοληθεί τις τελευταίες εβδομάδες με την εταιρεία Σκοπιά. Συγκεκριμένα σχολιάζουμε απαντήσεις που έδωσε εκπρόσωπος της εταιρείας Σκοπιά, της οργάνωσης δηλαδή των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά, σε εκπομπή που έγινε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky στις 17 Απριλίου 1994. Την περασμένη Δευτέρα παρουσιάσαμε μερικές από τις ψεύτικες προφητείες της εταιρείας Σκοπιά. Σε συγκεκριμένη ερώτηση του δημοσιογράφου κ. Τράγκα, και η ερώτηση έχει ως εξής, την επαναλαμβάνω, τι λέτε για το τέλος του κόσμου, για το οποίο πολλές φορές διαψευστήκατε, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Σκοπιά απάντησε κατά λέξη. Το ότι διαψεύστηκαν ειλικρινείς επιθυμίες και προσδοκίες μερικών μαρτύρων του Ιεχωβά, το ομολογούμε και μάλιστα ταπεινά το αποδεχόμεθα. Αλλά εμείς, όπως παρουσιάσαμε μέσα από επίσημα κείμενα της εταιρείας Σκοπιά, δεν είχαν μερικοί ορισμένες ειλικρινές επιθυμίες και προσδοκίες, αλλά επίσημα, τονίζω τη λέξη επίσημα, αυτή ταύτη η εταιρεία Σκοπιά, μέσα σε επίσημα δικά της κείμενα, ισχυρίστηκε ότι είναι ο αληθινός προφήτης στη γενιά μας, όρισε για το 1914 ότι θα λήξει ο Αρμαγεδόνας, θα ανατραπούν όλες οι κυβερνήσεις της γης και θα γίνει η βασιλεία επί της γης, τονίζω το επί της γης, όπως το εννοεί η εταιρεία Σκοπιά. Αφού πέρασε το 1914, πάλι σε επίσημο κείμενο του 1915 της εταιρείας Σκοπιά, αποδείξαμε ότι προεφήτευσε ότι το τέλος του κόσμου, του πονηρού κόσμου, όπως εννοεί η εταιρεία Σκοπιά, θα γινόταν μόλις έλεγε ο τότε αρξάμενος παγκόσμιος πόλεμος. Ο παγκόσμιος αυτός πόλεμος, όπως όλοι σας γνωρίζετε, έληξε το 1918, χωρίς να γίνει ο Αρμαγεδόνας, τον οποίο προεφήτευσε η εταιρεία Σκοπιά. Για το 1925 προεφήτευσε η εταιρεία Σκοπιά ότι θα γινόταν η ανάσταση του Αβραάμ, του Ισαάκ και όλων των άλλων αρχαίων αριστεών, οι οποίοι, λέει, εγκαταστάσει ανθρωπίνης τελειότητας θα εμφανιζόταν στον πλανήτη Γη και θα διακυβερνούσαν όλη την Ιφίλιο. Ήρθε το 25, ούτε ο Αβραάμ φάνηκε, ούτε ο Ισαάκ ακούστηκε. Διαψεύστηκαν και πάλι αυτές τις προφητείες. Όρισαν πάλι ότι η βασιλεία θα γινόταν δυναμικά επί της Γης το 1931. Και μάλιστα αγόρασαν ένα σπίτι, όπως παρουσιάσαμε αυτό το σπίτι μέσα από επίσημο βιβλίο της εταιρείας Σκοπιά, το βιβλίο Σωτηρία. Ο Αβραάμ θα πήγαινε και θα καθόνταν στην Καλιφόρνια, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφορνίας των ΗΠΑ. Ήρθε το 1931 και πάλι διαψεύστη και αυτή η προφητεία της εταιρείας Σκοπιά. Και σήμερα θα συνεχίσουμε και άλλες, να παρουσιάσουμε και άλλες ψεύτικες προφητείες, αλλά και το πώς προσεπάθησε με γραπτό τρόπο να δικαιολογήσει η εταιρεία Σκοπιά αυτές τις ψεύτικες προφητείες. Δίνω το τηλέφωνο στους τηλεθεατές. Μάλλον τα τηλέφωνα είναι το 1, είναι το 36 17 285, επαναλαμβάνω, 36 17 285, και το άλλο 36 37 810, 36 37 810. Εάν κάποιος ή κάποιοι τηλεθεατές θέλουν κάτι να ρωτήσουν, που να έχει σχέση όμως η ερώτηση με το θέμα της σημερινής εκπομπής, ευχαρίστως θα απαντήσουμε. Αλλά και μετά τη λήξη εκπομπής, επί μισή ώρα θα βρισκόμαστε εδώ, στο σταθμό, και θα δίνουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή ενστάσεις. Και πάλι το λόγο έχει ο κύριος Μινάς Αναστασάκης. Κύριε Ζώγα, πρωτού λάβει το λόγο ο κύριος Μινάς, επειδή αποστίαζα στις προηγούμενες εκπομπές, αναφέρατε το 1925. Ήταν μια χρονολογία που σύμφωνα με τις προφητείες των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά θα γινόταν η ανάσταση, των νεκρών και ο σχηματισμός της επιγείου θεοκρατικής κυβερνήσεως. Έχω υπόψη ότι εγγράφηκε ένα βιβλίο από τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά με τον τίτλο ότι από το 1925 και κατόπιν εκατομμύρια ανθρώπων δεν θα πέθαιναν. Ναι, τότε παρουσιάσαμε, κύριε Σωτρόπουλο, αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο εκατομμύρια ζών των ίδιων ουδέποτε θα αποθάνουν. Ναι. Έτος εκδόσης 1920. Και ενώ πέθαναν, δεν αισθάνθηκαν καμιά ντροπή για την ψευδοπροφητεία τους. Θα δούμε πώς προσπάθησαν να δικαιολογήσουν όλα αυτά τα πράγματα, κύριε Σωτρόπουλο. Θα παρακαλούσα όμως τον κύριο Αναστασάκη να μας παρουσιάσει και άλλες ψεύτικες προφητείες μέσα από επίσημα κείμενα της εταιρείας Σκοπιά. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τη διάψευση και του 1931 ότι θα εγκαθιδρύεται η Βασιλεία του Θεού στη Γη, η οργάνωση όρισε νέα χρονολογία εμέσως αυτή τη φορά στο περιοδικό της που έχει τον τίτλο «Ο Χρυσούς Αιών Μαρτίου 1932». Μία παρέκβαση. Παρακαλούμε πολύ τους μάρτυρες του Ιεχωβά που μας ακούνε και μας βλέπουν τώρα, και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλοί,
να έχουν μαζί τους ένα χαρτί και ένα μολύβι, να κρατήσουν σημειώσεις στα βιβλία τα δικά τους τα οποία παραπέμπομαι, για να μην περάσει την ιδέα από το μυαλό τους ότι δεν λέμε αλήθεια. Να σημειώνουν δηλαδή την καταδίκη τους. Να σημειώνουν ακριβώς τις παραπομπές που δίνουμε στα βιβλία τους, ώστε να ελέγξουν την αλήθεια εκείνων που λέμε στις δικές τους βιβλιοθήκες ή στην βιβλιοθήκη της εταιρείας Σκοπιά. Εκ λοιπόν, των λόγων σου λέει κρινός σε δούλε πονηρέ. Λοιπόν, γράφουν εδώ οι μάρτυρες του Χοβά ότι όταν συμπληρωθούν 100, στο περιοδικό που παραναφέραμε, όταν συμπληρωθούν 144.000 μάρτυρες του Χοβά θα γινόταν η Ανάσταση. Το γράφουν το 1932. Μάρτυρες ή κεθρισμένοι άγιοι των μαρτυρών του Ιεχωβά. Μια κατηγορία μαρτυρών του Ιεχωβά, 144.000. Η εκλεκτή των εκλεκτών. Μάλιστα. Λοιπόν, πότε όμως συνεπληρώθησαν αυτοί? Συνεπληρώθησαν, όπως μας λέει η Σκοπιά, 15 Ιουνίου 1982, το 1935. Ώστε, σύμφωνα λοιπόν με τα δύο αυτά κείμενα, έπρεπε το 1935, κατά την προφητεία των μαρτυρών του Ιεχωβά, να γίνει η Ανάσταση των νεκρών και η έναρξη της αποκαταστάσεως των πάντων. Ήρθε αυτός ο χρόνος και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Η οργάνωση επεδίθηκε πάλι ψεύτη ψευδής προφήτης. Δεν μετενόησε όμως. Βρισκόμαστε πια στο 1935, 36, 38. Μπροστά είναι τα σύννεφα του πολέμου. Βλέπει η οργάνωση, όπως συνήθως έχει σύγχυση στο μυαλό της και εκλαμβάνει τον παγκόσμιο πόλεμο που έρχεται ως τον Αρμαγεδόνα, ως το τέλος του κόσμου. Σε ένα λοιπόν βιβλιαράκι της οργανώσεως των μαρτυρών του Ιεχωβά, που έχει τον τίτλο «Αντιμετωπίσατε τα γεγονότα» και είναι γραμμένο το έτος 1938, έχει τα εξής πολύ ενδιαφέροντα η οργάνωση σημειώσει. Διαβάζουμε. «Υπάρχουν τώρα επί της γης μάρτυρες του Ιεχωβά αφοσιωμένοι στον Κύριο και οι οποίοι αναμφιβόλως θα αποδειχθούν πιστοί». Τότε που εγγράφεται, το 1938, αυτό εννοεί. «Θα είτε ο γραφικός κατάλληλο δι' αυτούς να νυμφεύονται τώρα και να αρχίσουν να ανατρέφουν τέκνα?» Όχι, είναι η απάντηση ή τη υποστηρίζεται υπό των γραφών. Να μην παντρεύονται λοιπόν, γιατί ο Αρμαγεδόνας έφτασε, το λέει παρακάτω. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, εκείνοι οι οποίοι τώρα σκέπτονται να νυφευθούν, φαίνεται ότι θα έκαναν καλύτερα εάν ανέμεναν ολίγα έτη μέχρι ότου η πύρινο στήλα του Αρμαγεδόνας παρέλθει και τότε να εισέλθουν εις γάμου κοινωνίαν. Όποιος πίστεψε αυτές τις ψεύτικες προφητείες, τις κασίες των μαρτυρών του Ιεχωβά και δεν παντρεύτηκε, εκ του λόγου τούτου ότι έφτασε ο Αρμαγεδόνας, δεν είχε παιδιά, ασφαλώς θα το μετανόησε πικρά μετά τη διάψευση της προφητείας αυτής. Η τελευταία προφητεία που έχουμε μπροστά μας είναι για το έτος 1935. Εδώ η οργάνωση πραγματικά εβασάνισε. 1975. Εδώ η οργάνωση εβασάνισε χρόνια ολόκληρα πρώτου 1975 τους οπαδούς της. Τους παρότρινε με τα έντυπά της, είτε εσωτερικά, μυστικά δηλαδή, είτε εξωτερικά, να μην παντρεύονται, να πουλήσουν τα σπίτια τους, να μην πηγαίνουν στο σχολείο, να μην αγοράζουν έπιπλα, γιατί το τέλος θα ερχόταν. Εδώ, σε ένα περιοδικό εσωτερικό της οργανώσεως... Τα χρήματα από τις πουλήσεις των επαρχόντων πού πήγαιναν? Βέβαια, στην εταιρεία Σκοπιά. Γιατί αυτή είναι ο ορατός. Καλά. Το τέλος δεν θα ερχόταν και για την εταιρεία Σκοπιά? Θα το δούμε. Για τους οπαδούς μόνο της εταιρείας είναι θα ερχόταν. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, θα το δούμε αμέσως. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα εσωτερικό έντυπο της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά, που γράφει τα εξής. Είναι από το Μάη του 1973. Το τίτλο, κύριε Αναστασάκη. Είναι Watchtower, Σκοπιά του Πύργου. Αν δεν κάνω λάθος τη μετάφραση. Λοιπόν, είναι ένα εσωτερικό άντυπο της οργανώσεως. Έτσι λέει κάτω. Εδώ λοιπόν παρακινεί τους οπαδούς της η οργάνωση να εγκαταλείψουν το σχολείο, το κολέγιο, γιατί το τέλος έφτασε, και να κάνουν έργο σκαπανέως. Να δουλεύουν δηλαδή για την εταιρεία πάνω από 100 ώρες το μήνα. Είναι η παραπομπή. Διακονία της Βασιλείας, έτσι λέγεται το έντυπο αυτό του μήνυμα. Η εταιρεία ήταν κάτι το αόρατο και κατασκεύαστο ή συγκεκριμένα πρόσωπα? Συγκεκριμένα. Που νέμονταν τις περιουσίες των ανθρώπων. Θα το δούμε παρακάτω, κύριε Νίκο. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα έκανε και σε ένα άλλο έντυπο εσωτερικό η εταιρεία, στη Διακονία της Βασιλείας, όπως κυκλοφορείται αυτό το έντυπο, που είναι τον Ιούνιο του 1972. Εδώ λοιπόν η οργάνωση λέει στα παιδιά που θα έκαναν διακοπές τότε, τον Ιούνιο του 1972. Πόσα καλοκαίρια υπολείπονται προτού αρχίσει η μεγάλη θλίψη? Δεν είναι πολλά. Επομένως βγείτε στον δρόμο να πουλάτε τα έντυπα της εταιρείας Σκοπιά, διότι τα καλοκαίρια δεν είναι πολλά. Από το 1972 έχουν περάσει από τότε ασφαλώς πολλά καλοκαίρια. Σε ένα άλλο έντυπο η οργάνωση είναι τον Αύγουστο του 1973. Πάλι έχει τον τίτλο «Διακονία της Βασιλείας». Λέει τα εξής αστεία. Ένα ανδρόγυνο από την Ανατολική Γερμανία που είχε καταφύγει στη Δυτική χρειάζεται νέα επίπλωση. Αλλά σκέφτηκε το ανδρόγυνο ότι ο παλιός καναπές και η πολυθρόνα θα τους εξυπηρετούσαν ως τον Αρμαγεδόνα.
μια ευκαιρία να δουν το Μπέθελ του Μπρούκλιν ήταν πιο πολύτιμη για αυτούς. Αντί οι άνθρωποι να πάρουν δύο επιπλάκια, ένα καναπέ να κάθονται που θα άτριζαν σπασμένος από τη μετακόμιση που κάνανε οι άνθρωποι. Όχι, λέει, να μην πάρτε έπιπλα, φτάνει ο παλιός καναπές, σας βγάζει ο Στρομαγεδόνα που θα ερχόταν το 75, καλύτερα να πάτε στους ιερούς τόπους του Μπρούκλιν, να επισκεφτείτε τα γραφεία της εταιρείας. Και σε άλλο επίσης μυστικό έντυπο, είναι το Μάιο του 1974, ένα-δύο χρόνια πριν λήξει η προθεσμία που είχαν ορίσει για το τέλος του κόσμου. Διαβάζουμε κατά λέξη, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, σελίδα 3, γράφεται εξής. Λαμβάνονται ειδήσεις από αδερφούς που πολλούν σπίτια και ιδιοκτησίες των, σχεδιάζοντας να τελειώσουν το υπόλοιπο των ημερών των σε αυτό το παλαιό σύστημα με την υπηρεσία Σκαπανέως. Και συνεχίζει το έντυπο. Ασφαλώς πρόκειται για ένα πολύ καλό τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν το βραχή διάστημα που υπολείπεται πριν τελειώσει αυτός ο κόσμος. Όσοι πίστεψαν αυτά τα πράγματα, πούλησαν τα σπίτια τους, μέμειναν άστεγοι. Όχι επειδή ήθελαν να μοιράσουν αυτά τα αγαθά στους φτωχούς, δεν ξέρω τι να κάνουν, αλλά γιατί έφτανε τάχα το τέλος το οποίο είχε οριστεί. Θα πρέπει όμως να το δούμε με ρητή σαφή διατύπωση, κύριε Αναστασάκη, για το 75. Θα το δούμε μέσα στο. Όλα αυτά είναι τα προϊόντια. Κύριε Αναστασάκη, καλώς πούλησαν τις περιουσίες τους και στερήθηκαν τα υλικά αγαθά, διότι έπρεπε να πληρώσουν φόρο βλακείας. Έπρεπε και η ανοησία να πληρωθεί. Συνήθως γίνεται αυτό. Λοιπόν, και όπως ρωτήσατε πιο μπροστά, κύριε Σωτηρόπουλο, η αμαρτία περί και η ασέβεια περιέχει και το στοιχείο της ανοησίας. Έτσι. Διασαλεύει το νου του ανθρώπου και ο Σατανάς που δουλεύει μέσα, ο αρχιμάστρος αυτός δουλεύει μέσα στις διάνοιες, διασαλεύει το νου του ανθρώπου και παραδεί τους ανθρώπους, τους κακοπροαιρέτους και υπερηφάνους, εις νουν αδόκιμων, χαλασμένα μυαλά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ρωτήσατε προηγουμένως, ενώ παρακινούνται οι μάρτυρες του Χοβά από την εταιρεία αμέσως, πλην σαφώς, να πουλήσουν τα σπίτια τους, να μην αγοράζουν έπιπλα, να φύγουν από τα σχολεία, η εταιρεία τι κάνει, αγοράζει. Την ίδια περίοδο που παρακινεί τους οπαδούς της να πουλήσουν τα σπίτια, η εταιρεία προβαίνει σε αγορές. Να το δούμε σε ένα έντυπο. Εφόσον μερικοί πουλούν, μερικοί πρέπει να αγοράζουν. Το πουλό και το αγοράζουν είναι σύστοιχες έννοιες. Λοιπόν, στο μυστικό έντυπο, εσωτερικό έντυπο της οργανώσεως. Η διακονία της Βασιλείας, Αύγουστος 1974, διαβάζουμε ότι η εταιρεία φρόντισε τελευταίως να αγοράσει ένα νέο περιστροφικό ταχυπιεστήριο παραδοτέων το επόμενο έτος και παραδοτέων το 75, τότε που υποτίθεται ότι θα τέλειωνε ο πολιτικός κόσμος. Αυτό είναι ένα τεράστιο τυπογραφείο. Βλέπετε λοιπόν, αυτό σημαίνει, κύριε αγαπητοί συνομιλητέ και τηλεθεατέ, ότι η εταιρεία η οποία παρότρινε τους οπαδούς της να πουλήσουν τα σπίτια, να μην πηγαίνουν σχολείο κλπ. Δεν πίστευε αυτά που κήρυται. Διότι δεν θα αγόραζε, δεν θα έκανε περιουσία. Πώς ονομάζονται αυτοί οι οποίοι άλλα πιστεύουν και άλλα λένε και άλλα πράττουν? Φαντάζομαι υποκριτέ. Φαντάζομαι. Υποκριτέ. Και ο Χριστός τα δρυμύτερα, τα καυστικότερα ΟΕ απίθυνε προς τους υποκριτάς. ΟΕ ημίν, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Λοιπόν, να φτάσουμε όμως, αυτά είναι τα προκαταρτικά, όπως είπετε κύριε Ζιώγα, της προετοιμασίας του κόσμου, το Ματήριο Τεχοβά, για το τέλος του κόσμου, να πούμε. Ψυχολογικής προετοιμασίας. Όπως το νου. Αλλά και ένα κίνητρο για το έργο, όπως είπε η εταιρεία Σκοπιά. Αυτά για το τέλος, ότι θα έρχονται το 1975, αναφέρεται σε πολλά έντυπα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να τα διαβάζουμε όλα, θα διαβάσουμε όμως δύο κομμάτια μόνο. Είναι αυτή μια Σκοπιά, περιοδικό δηλαδή των Ματήριων Τεχοβά, του έτους 1967, 15 Απριλίου παρακαλώ, και λέει τα εξής στη σελίδα 236. Σύμφωνα με ένα πιο πρόσφατο υπολογισμό της χρονολογίας της Βίβλου, τα 6.000 χρόνια της υπάρξης του ανθρώπου θα τελειώσουν στο δεύτερο ήμιση του έτους 1975, δηλαδή ενωρίς μέσα σε αυτόν τον αιώνα. Τελεία. Η χιλιετηρής της Βίβλου βρίσκεται μπροστά μας και σύμφωνα με τον υπολογισμό του χρόνου και με τα γεγονότα της παγκοσμίου ιστορίας πλησιάζει. Πότε τελειώνουν τα 6.000 χρόνια? Το δεύτερο ήμιση του 1900. Αλλά ο χρόνος δεν σταματάει. Όχι, βεβαίως. Λοιπόν, αφού τελειώσουν τα 6.000 χρόνια, θα αρχίσει η χιλιετία. Η περίφημη χιλιετία. Τα ίδια αναφέρουν και σε άλλη Σκοπιά που έχει την χρονολογία 1η Αυγούστου 1970. Λένε, 6 χρόνια μείνανε ως το τέλος του πονηρού συστήματος πραγματικότητας. Θέλω να το διαβάσετε αυτό λεξί. Ναι. Σελίδα. 464-465. Οι μάρτυρες του Χοβά, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Χοβά που μας ακούνε, παρακαλούμε να κρατήσουν σημειώσεις. Σκοπιά, 1η Αυγούστου 1970, σελίδα 464-465. Ένας κρίσιμος καιρός. Την ημέρα και την ώρα τον καιρό της επικύρου διακονίας του δεν την είπε ο Χριστός. Ασφαλώς. Την ημέρα και την ώρα όμως, προσέξτε.
Εν τούτης, διαβάζω κατά λέξη, η βιβλική χρονολογία η οποία δείχνει ότι ο Αδάμ έχει δημιουργηθεί το φθινόπωρο του έτους 4026 π.Χ. μας οδηγεί ως το έτος 1975, ως το έτος της συμπληρώσεως 6.000 ετών της ανθρώπινης ιστορίας, με 1.000 χρόνια ακόμη που απομένουν για την διακυβέρνηση της Βασιλείας του Χριστού. Μέχρι εδώ μόνο έφτανε να διατυπωθεί η προφητεία. Το 1975 τελειώνουν τα 6.000 χρόνια και απομένουν 1.000 χρόνια για τη Βασιλεία του Χριστού. Ο χρόνος δεν σταματά, είπαμε, συνεχίζεται, άρα το 1975 έπρεπε να έρθει η Βασιλεία και παρακάτω. Η χιλιετής Βασιλεία. Η χιλιετής Βασιλεία, πώς την εννοούν. Και η θεοκρατική κυβέρνηση. Του Ιεχωβά. Έτσι, οποιαδήποτε και αν είναι ημερομηνία. Εδώ αλλά την αγνοεί. Την ημέρα και το μήνα. Γνωρίζει το έτος, αλλά όχι ναι. Την ημέρα και το μήνα. Γνωρίζει την εποχή, το φθινόπωρο. Ναι, ναι. Έτσι, οποιαδήποτε και αν είναι η ημερομηνία του τέλους αυτού του συστήματος, είναι σαφές ότι ο καιρός που απομένει έχει μειωθεί με μόλις 6 περίπου χρόνια. Είναι το 70 συν 6 πάνω στο 75. Ναι. Μάλιστα. Ήρθε λοιπόν η τελευταία προφητεία της οργανώσεως, είναι εμέσως αυτή τη φορά για το 2000. Σε ποιο ξύπνα είναι. Για το 75 το ζήσαμε, δεν έγινε τίποτα. Ναι. Θα ζήσουμε κατ' ονοί, τώρα λοιπόν, και τότε να κάνω μια παρένθεση, μια, ότι στην Αμερική, ναι. Όπως έγραψαν οι Times της Νέας Υόρκης, υπέστησαν κρίση συνειδήσεως 1 ή 1,5 εκατομμύριο λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά και απευθύνσαν στην οργάνωση και είπαν ότι είστε, μας γελάσατε, είστε ψευδοπροφήτες, μας είπατε το 75 συμπληρώνονται 6.000 χρόνια, αρχίζει η περίφημη χιλιετία, αναστέλνουν την νεκρή, σχηματίζεται η θεοκρατική κυβέρνηση Μάλιστα. πάνω στη γη. Δεν έγινε τίποτε από όλα αυτά, είστε ψευδοπροφήτες και απεχώρησαν από την οργάνωση. Μάλιστα. 1,5 εκατομμύριο περίπου οι μισοί ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Και τους ονόμαζαν... Και ηρωνικώς τους ονόμασαν 75άριδες. Και για να δικαιολογήσουν την αποχώρηση, είπαν ότι δεν απεχώρησαν, αλλά τους έδιωξε η οργάνωση διότι όλοι ήταν ανήθικοι και ανώμαλοι. Μάλιστα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν όλοι ηθικοί και ομαλοί. Αυτομάτως και αυτοστιγμή μετεβλήθησαν όλοι σε ανηθίκους και ανωμάλους. Λοιπόν, κακοήθειες μεγάλες αυτές. Λοιπόν, να διαβάσουμε... Να συνεχίσετε ο κύριος Αναστασάκης. Ναι. Θα διαβάσουμε λοιπόν την ψεύτικη προφητεία εμέσως αυτή τη φορά για το 2000. Ποιος είναι ο τίτλος του... να θυμίσω και κάτι ακόμη, κύριε Αναστασάκη, ότι όταν κήρυτα πρώτου 75 εναντίον των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, έλεγαν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, σε λίγο, περιμένουμε λίγο ακόμη και έρχεται ο Αρμαγεδόνας και θα δείτε τι θα πάθουν αυτοί που κηρύττουν εναντίον μας. Έτσι. Έρχεται ο Αρμαγεδόνας. Ανάκουγε ο Θεός το κράτο. Ανάκουγε ο Θεός, λέει, τα κράτα των κοράκων θα είχαν ψοφήσει όλα τα παλιουγάιδωνα του κόσμου. Έτσι δεν λέει. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός που είναι φημόσοφος. Έχει τις φερμίσεις. Ναι, έτσι. Λοιπόν, το περιοδικό, στο περιοδικό Ξύπνα της 8 Νοεμβρίου 1986 διαβάζουμε τα εξής, σελίδα 7, τα εξής περίφημα. Αυτή η τελευταία προφητεία για ποιο έτος είναι. Για το 2000, είναι έμεση όμως. Έμεση. Για να την ακούσουμε. Είμαι περίεργος να την ακούσω. Δηλαδή μυαλό δεν βάλανε, ακόμη ορίζουν χρονολογίες. Ναι. Ο Καρόλ από τη Γαλλία έχει μια υπέροχη ελπίδα. Ο Καρόλ είναι Μάρτης, έχω βάσικα. Ναι. Δεν είστε εσείς βέβαια. Όχι Μάρτης, ψεύδο Μάρτης. Ναι. Ο Καρόλ από τη Γαλλία έχει μια υπέροχη ελπίδα και προβλέπει για το κοντινό μέλλον κάτι υπέροχο που δεν θα μοιάζει καθόλου με τον κόσμο που ζούμε. Ο Σαμουήλ, ένας 15χρονος νέος από την ίδια χώρα, επίσης πιστεύει σε μια πλήρη αλλαγή. Για το έτος 2000 οραματίζομαι έναν κόσμο μεταμορφωμένο σε πανέμορφο παράδεισο. Αλλά δεν πιστεύω ότι ο σημερινός κόσμος και οι κυβερνήτες του θα ζήσουν για να δουν τη μέρα εκείνη. Ζούμε τις τελευταίες μέρες αυτού του συστήματος πραγμάτων. Και έτσι περνάει το μήνυμα ότι μέχρι το 2000 θα έχει έρθει ο παράδοσος. Ρωτήσατε όμως, κύριε Ζιώγα, πώς αντιμετώπισε η οργάνωση αυτές τις διαψευστήσεις προφητείες. Φοβερές ψευδοπροφητείες. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε από την αρχή που τις διατύπωσε, το 1914. Είχε πει το 1914, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, ότι όταν έρθει το έτος εκείνο, όπως είπατε και προηγουμένως, θα λήξει ο Αρμαγεδόνας, θα σκοτωθούν όλοι οι πονηροί και θα εγκαθαριστεί η Βασιλεία του Θεού. Ήρθε αυτό το έτος, δεν έγινε τίποτα, έγιναν τα αντίθετα, εκεί ήρθε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Σήμερα, όταν μιλάει για το τι έλεγαν πρώτου 1914, για το 1914, δεν λέει την αλήθεια. Δηλαδή, όταν αναφέρεται στην ιστορία της εταιρεία ναι. και λοιπόν, λέει τι έγραφε πρώτο 14 για το 14. Ναι, ναι. Για να δούμε, λοιπόν, λέει την αλήθεια. Όχι, όχι. Ξέρουμε εμείς ότι είχε προβλέψει τέλος του κόσμου. Προφητεύσει το τέλος του κόσμου. Λοιπόν, διαβάζουμε, διαβάζουμε τα ψεύδη. 1η Απριλίου 1989. Λοιπόν, όταν ο Ιησούς ήρθε για να επιθεωρήσει, σελίδα 12,
εκείνους που ομολογούσαν ότι ήταν χριστιανοί το 1918, ήρθε για επιθεώρηση ο Χριστός τάχα το 1910 και ήταν λοχίες. Πώς ήρθε έτσι αφανώς ή εμφανώς. Τώρα, όπως είπατε, η σύγχυση υπάρχει εδώ. Αλλά, βέβαια, και χάνουμε και το χρόνο μας που μιλάμε, χάνουμε που, την εκπομπή μας εδώ για αυτά, αλλά πρέπει να ενημερωθούν ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, όταν ο Ιησούς ήρθε για να επιθεωρήσει εκείνους που ομολογούσαν ότι ήταν χριστιανοί το 1918, βρήκε χρησμένους χριστιανούς στη γη που προσπαθούσαν σκληρά να τηρήσουν τα λόγια της προφητείας. Από τη δεκαετία του 1870 αυτοί προειδοποιούσαν τους ανθρώπους σχετικά με τη σπουδαιότητα του έτους 1914. Βλέπετε με τι πονηριά. Δεν λέει τι έλεγαν για το 1914, αλλά προειδοποιούσαν τάχα για τη σπουδαιότητα. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι δεν προειδοποιούσαν απλώς για τη σπουδαιότητα του έτους. Αλλά συγκεκριμένως για την έλευση της βασιλείας. Έτσι, μπράβο. Λήξερ Μαγεδόνας ανατροπίων των κυβερνήσεων, διαθέτες επί της γης. Θα μασούν μετά τα λόγια τους. Λοιπόν, επίσης, το περιοδικό της Σκοπιά 1961, 15 Φεβρουαρίου, σελίδες 98 γράφουν. Από το 1877 εμάρτυρος του Χοβά και προφορικός και εντύπος εφιστούσαν ήδη την προσοχή στο τέλος των 7 καιρών των Εθνών στο 1914, οπότε θα γίνεται πλήρης εγκαθίδηση της Βασιλείας του Θεού στα χέρια του Χριστού στους ουρανούς. Συγγνώμη, εδώ δηλαδή ισχυρίζονται ότι από το 1877 εντύπως, μας ενδιαφέρει το εντύπως, αφήνουμε το προφορικός. Μάλιστα. Έλεγαν ότι το 1914, όπως το λένε, θα γινόταν η εγκαθίδηση της Βασιλείας του Θεού στα χέρια του Χριστού στους ουρανούς. Εμείς ξέρουμε από επίσημο κείμενο, τυπωμένο πρώτου 14, ότι λέγανε θα γινόταν επί της γης. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή μας λένε, τι μας λένε εδώ πέρα. Ψέματα. Κοινά ψέματα. Μπορούμε, κύριε Ζώγα, να συνδυάσουμε και τις δύο απόψεις. Η βασιλεία στον ουρανό και η βασιλεία στη γη. Ότι ο ουρανός κατέβηκε στη γη, ότι η γη ανέβηκε στον ουρανό και ενώθηκαν και συνδυάζονται και οι δύο. Όχι, δεν λένε τέτοια πράγματα. Όχι, κύριε Σουδούπουλε. Λένε με την έννοια ότι θα γινόταν το θέλημα του Θεού. Να χαριτολογήσουν. Εντάξει, δεν μιλάνε τέτοια πράγματα. Λέγανε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, λένε ότι είχαν πει ότι θα γίνει το θέλημα του Θεού από το 1914 θα γίνεται ως εν ουρανό και επί της γης ολοκληρωτικά, αφού δεν υπάρχει ο αντίδικος, θα έχει δεθεί ο Σατανάς. Βεβαίως, αυτά αποδείχθηκαν ψεύτικα. Για να μην χάρουμε και πολύ χρόνο, πώς αντιμετώπισαν την ψεύτικη προφητεία για το 1975. Όχι, θα ήθελα ακόμη και για το 14 ακόμη μια Σκοπιά να διαβάζω. Πολλές, είναι τέλειες. Δεν πειράζει. Το 1967, πιο πρόσφατη, ας πούμε, το 1961. Διαβάστε. Στις 1 Ιανουαρίου του 1967, σελίδα 9. Ιδιαίτερος ανήγγυλαν, εννοείται οι μάρτυρες που έχουμε, ότι το έτος 1914 μάρτυρες, θα σημείωνε το τέλος των καιρών των Εθνών, Λουκά κλπ. Και τον καιρό της εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας του Χριστού στον ουρανό. Όλα αυτά απεδείξαν αληθινά. Επιβεβαιώθηκαν με την έννοια του πρώτου παγκοσμίου. Όχι, δεν απεδείχθηκαν αληθινά. Αληθινά θα απεδεικνύονται αν γινόταν αυτός ο Αρμαγεδόνας, όπως τον λένε, και εγκαθιδρύεται η Βασιλεία στη γη με την έννοια που την εννοούν. Αλλά εγώ όπως το διατυπώνουν, σου λέω ότι λέγαμε στον ουρανό και βγήκαμε αληθινοί. Όχι, είναι ψέματα. Κύριε, ακριβώς. Κύριε Γιώργα, αυτό είναι καθαρό ψέμα. Αυτό θα παρουσιάζουν το ψέμα. Δηλαδή, πρώτο 14 έλεγαν ότι η Βασιλεία θα εγκαθιδρυθεί στη γη. Και επειδή αυτό δεν έγινε μετά το 14, λένε. Στον ουρανό λέγαμε. Οι δήθεν έλεγαν ότι θα εγκαθιδρύεται στον ουρανό. Θα πρέπει να κάνουμε. Διπλό ψέμα. Είναι δύο φορές ψευδομάρτυρε. Να κάνουμε το εξής σχόλιο. Ότι η ψευδοπροφητεία είναι αποτέλεσμα πλάνης. Δαιμονικής ενέργειας. Αλλά το ψεύδος που λέγεται συνειδητά. Και κακής προαιρέσεως. Το ψεύδος όμως όταν γράφεται συνειδητά, γιατί ασφαλώς έχουν τα βιβλία τους υπόψη, τα γνώριες. Αυτά έχουμε εμείς. Πού τα έχουμε εμείς, ας πούμε. Δεν τα έχει εταιρεία Σκοπιά, λίμνο. Ασφαλώς. Δεν είναι αστείο να τους χειριστεί κανείς. Λοιπόν, άρα λοιπόν συνειδητά καταφεύγουν σε αυτό το ψεύδος για ποιο σκοπό όμως. Για να πείσουν τους αναγνώστες και βέβαια και τους λεγόμενους μάρτυρες Ιεχωβά αλλά και τους έξωθεν από την οργάνωση ότι εφόσον βγήκαν αληθινοί στα γεγονότα του 14 θα βγουν και αληθινοί και σε αυτά που λένε για το μέλλον. Ακριβώς. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Ακριβώς. Και όχι, θα ήθελα πρωτού και να συνεχίσει και ένα Σασάκη. Όποιος ψεύδεται συγκινητά. Ο πατήρ Αντώνιος. Όχι, είναι. Αλλά είναι. Πλάνα. Και είναι όπως ο Σατανάς. Των αιρέσεων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο πατήρ Αντώνης Λεβιζόπουλος, εξέδωσε μάλιστα και ένα μικρό βιβλιαράκι με τίτλο 100 χρόνια απάτης και έχει ακριβώς εντοπίσει αυτή την λεπτομέρεια. Ενώ ας με έλεγαν πρώτο 14 ότι η Βασιλεία θα γινόταν επί της γης, στη συνέχεια μας κοροϊδεύει η εταιρεία που λέει στον ουρανό. Και αυτό είναι το βιβλιαράκι. Έγινε σαφές. Έγινε σαφές, κύριε Σουβλέ. Πώς αντιμετώπισαν. Στον ουρανό υπάρχει Βασιλεία του Θεού. Και θέλουμε. Ακριβώς. Και λέμε ως εν ουρανό και επί της γης, αλλά αυτό το επί της γης δεν σημαίνει ότι κάποτε θα βασιλεύσει απολύτως το καλό επάνω στη γη και ότι όλοι θα γίνουν αναγκαστικά χριστιανοί και άνθρωποι του Θεού. Μάλιστα. Δεν παρερμηνεύουν πολλά χωρία οι άνθρωποι. Μάλιστα.
Λοιπόν, έγινε σαφές για το 1914. Πώς αντιμετώπισε την, τελευταία ψευδή προφητεία? Για το, θέμα της οικίας που αγόρασαν για να καθίσει εκεί προσωρινά, ας πούμε, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ κλπ. Πώς το αντιμετωπίζουν? Στο βιβλίο του έτους των Μαρτίνων του Εχωβά, το έτους 1983, είναι αυτό εδώ, γράφουν όταν αναφέρονται στην αγορά εκείνου του σπιτιού, λένε το εξής, ότι αγοράσαμε ένα σπίτι για να το χρησιμοποιήσει ο αδερφός Ρόδερφορ. Λένε ολόκληρη την αλήθεια ή αποκρύπτουν το ουσιώδες μέρος αληθείας? Όχι. Εμείς έχουμε το βιβλίο της εποχής εκείνης, το βιβλίο Σωτηρία, όπου δεν λένε ότι το πήραν για να καθίσει ο αδερφός Ρόδερφορτ, αλλά για να το παραλάβουν οι αναστημένοι νεκροί του 1931. Και προσωρινά το θα το κατέχει ο κύριος, μέχρι να έρθουν εκείνοι να το παραλάβουν. Αυτό το διαβάζουμε στο βιβλίο Σωτηρία της οργανώσεως. Το περίφου Μπερσαρίμ. 20 αρχών, το λέει Σαρίμ, πληθυντικός, εις των αρχόντων. Δεν είναι ο Ρόδερφορτ. Είναι ένας. Όχι, το λένε σαφώς, κύριε Σωτηρόπουλε, ότι προσωρινά θα καθίσει ο πρόεδρος. Στη συνέχεια λέει ότι θα είναι. Να το διαβάσει. Διαβάστε, κύριε Αναστασάκη. Ο τίτλος του Μπερσαρίμ, η ιδιοκτησία δηλαδή, είναι υπό την φύλαξη της βιβλικής και φιλεδικής εταιρείας η Σκοπιά, όπως χρησιμοποιηθεί υπό του προέδρου της εταιρείας και των βοηθών του επί του παρόντος. Όχι λοιπόν ως κύριος σκοπός αγοράς δεν ήταν να το χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος, αλλά επί του παρόντος να χρησιμοποιηθεί και παρακάτω το ενδιαφέρον. Και ακολούθως να είναι εις τη διάθεση των επαναφερθέντων αρχών. Άρα λοιπόν αποκρύπτει το ουσιώδες. Αποκρύπτει. Λέει απλώς καθόταν ο πρόεδρος. Αυτό το περίφημο σπίτι, αφού δεν αναστήθηκαν ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ και οι λοιποί για να κατοικήσουν. Εκάτσε ο πρόεδρος Ρόδερφο του μέσα εκεί, ο οποίος πέθανε το 1942. Συνεπώς δεν πήγε χαμένο, αξιοποιήθηκε. Και το 1943 το πουλήσανε, διότι περνούσαν οι Αμερικάνοι από την Καλιφόρνια και λέγανε το σπίτι του Αβραάμ. Χαχά, και γελούσαν οι άνθρωποι και είχαν δίκιο να γελάνε. Λοιπόν, πώς αντιμετώπισε την ψεύτικη προφητεία του 1975. Μόλις πέρασε το 1975 και δεν πραγματοποιήθηκαν τα όνειρα της εταιρείας Σκοπιά, οι ψευδοπροφητείες της οργανώσεως των Μαρτίνων του Εχωβά, τι δικαιολογία βρίσκει στη Σκοπιά της 1ης Ιανουαρίου 1976 εταιρεία? 76, δηλαδή έχει περάσει το 1975, η πρώτη Σκοπιά που κυκλοφορεί το 1976. Ναι, λέει, συμπληρωθήκανε τα 6.000 χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας. Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα αρχίσουν τα 1.000 χρόνια, γιατί δεν ξέρουμε πότε δημιουργηθεί η Εύα, λένε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι, είναι άλλο ψεύδος κολοσσία ψεύδος εταιρείας. Διότι εμείς ξέρουμε, διότι η ίδια η εταιρεία μας το έχει δώσει και το έτος δημιουργίας της ΕΒΑ, πρώτου έτους, 1975. Στη Σκοπιά λοιπόν, παρακαλώ τους λεγόμενους μάρτυρες του Εχωβά που μας ακούνε να κρατούν σημειώσεις και να ελέγξουν αυτά που λέμε στη βιβλιοθήκη τους. Αν δεν έχουν τα κείμενα στη βιβλιοθήκη τους, τα δικά τους βιβλία, να τα ζητήσουν από την εταιρεία στα γραφεία να τους τα δείξει. Εγώ λοιπόν θα τους παρακαλούσα όχι μόνο να ελέγξουν αυτά, αλλά μετά τον έλεγχο να μετανοήσουν για να σωθούν. Μακάρι. Λοιπόν, διαβάζουμε. Σκοπιά, 15 Οκτωβρίου 1976, σελίδα 628. Πόσος χρόνος πέρασε μεταξύ της δημιουργίας του ανδρός και της δημιουργίας της γυναικός, η βίβλος δεν το αποκαλύπτει αυτό. Μετά, κατόπιν εορτής λοιπόν, το 1976, 15 Οκτωβρίου, λένε, η βίβλος δεν αποκαλύπτει πότε δημιουργήθη η Εύα. Λίγο πιο μπροστά όμως, το 1968, Σκοπιά, 1η Αυγούστου, σελίδα 463, λένε. Ερώτημα κάτω στη Σκοπιά. Πότε δημιουργήθηκαν ο Αδάμ και η Εύα? Απάντησης στη σελίδα 463. Ίσως μόλις λίγες εβδομάδες ή μήνες αργότερα, το ίδιο έτος, 4026. Ώστε ο Αδάμ και η Εύα δημιουργήθηκαν το 4026. Και στο ξύπνα 8 Μαρτίου 1969 λέει ακριβώς τα εξής για το έτος δημιουργίας της Εύας, το οποίο αγνοεί, κάνει πως αγνοεί μετά τη διάψευση της προφητείας. Σελίδα. Σελίδα είναι ξύπνα 8 Μαρτίου 1969, σελίδα 14. Σύμφωνα με αξιόπιστη γραφική χρονολογία, ο Αδάμ και Εύα δημιουργήθηκαν το 4026. Ώστε λοιπόν, όταν λοιπόν... Άρα λοιπόν η εταιρεία Σκοπιά το διεκήρυξε σαφώς και ρητός ότι το ίδιο έτος δημιουργήθηκε και ο Αδάμ και η Εύα, το 4026 του Χριστού. Εμείς όμως... Συνεπώς το 1975 συμπληρώνονταν 6.000 χρόνια από τη δημιουργία του ανθρώπου και, της Εύας, και έπρεπε το φθινόπωρο του 1975 να αναστηθούν οι νεκροί και να σχηματίσουν κυβέρνηση. Ακριβώς. Εάν και εφόσον είχαν το πνεύμα το Άγιο. Βεβαίως. Όταν όμως έχει κάποιος το πνεύμα της πλάνης, λέει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και τελειώνω με αυτό το θέμα. Εμείς όμως έχουμε άλλες αποδείξεις από την εταιρεία Σκοπιά. Η εταιρεία Σκοπιά σε ένα περιοδικό της το 1959 αυτοδεσμεύεται για όσα γράφει εκείνη. Μάλλον πριν διαβάσουμε αυτό θα διαβάσουμε άλλα περιοδικά της εταιρείας αυτής. 1η Φεβρουαρίου 1987
καταφεύγει σε μια άλλη μορφή ψεύδους. Ενώ πρώτα, εδώ σα διαβάσαμε, διατυπώνεται το ψέμα ότι άλλα, λέγαμε ότι θα γίνει στον ουρανό και μπήκαμε αληθινοί. Εδώ τώρα τι λέει, δεν λέει ότι τα έγραψε η εταιρεία αυτά για να έχει την ευθύνη, αλλά μερικοί, να το διαβάσουμε. Ρίχνει δηλαδή λάσπη, θα λέγαμε, σε κάποιους αορίστως για να αποσύσει την ευθύνη της οργανώσεως. Ορισμένες εξελίξεις έπεισαν ίσως ορισμένους ότι αυτοί ανεκάλυψαν τη μέρα και την ώρα. Αυτοί υπέφεραν πολύ θλίψη, ίσως ακόμα και μέχρι το σημείο να απομακρυνθούν από την υπηρεσία του Θεού, όταν οι προσδοκίες τους δεν πραγματοποιήθηκαν. Και διαβάζουμε επίσης Σκοπιά 15 Ιανουαρίου 1988, σελίδα 21 τα εξής. Κάποιοι άλλοι αποθαρρύνθηκαν και τα παράτησαν όταν είδαν ότι το τέλος του τωρινού συστήματος πραγμάτων δεν ήρθε τον καιρό που το περίμεναν. Αυτό είναι ένα φοβερό δόλιο ψέμα, κύριε Ζιώγα. Πού το περίμεναν? Δεν το περίμεναν, το διακήρυξε. Το διακήρυξε η εταιρεία Σκοπιά. Η εταιρεία. Καταλάβατε. Η οποία θεωρείται το κανάλι του Θεού. Και εγώ. Και έχουμε μια Σκοπιά, κύριε Σωτηρόπουλε, αγαπητή κύριε Ζιώγα, η οποία παίρνει την ευθύνη πάνω τη σε ανύποπτο χρόνο, όχι για αυτά που λέει, για ό,τι θα πει γενικώς. Είναι η Σκοπιά 15 Νοεμβρίου 1959, σελίδα 527. Μία επιστολή Έθνας Μάρτσο Κουβά στην εταιρεία με το ερώτημα: ποιοι είναι οι συγγραφείς των εκδόσεων της εταιρείας Σκοπιά και ποια είναι τα προσόντα της μορφωσεώς των? Απάντηση. Τα έντυπα που εκδίδονται από την εταιρεία Σκοπιά εκδίδονται επ' ονόματι της βιβλικής και φιλιαδικής εταιρείας Σκοπιά. Ασχέτως του ποιοι μπορεί να γράψουν διάφορα άρθρα, αυτά υποβάλλονται σε προσεκτικό έλεγχο από μέλη του κυβερνώντος σώματος προτού δημοσιευθούν, ώστε κατάλληλα θεωρούνται ως προερχόμενα από την εταιρεία. Μάλιστα. Και θα ήθελα επιστέγασμα όλων όσων αναφέρεται, να διαβάσω κάτι από το ξύπνα της 8 Μαρτίου 1969. Για ποιο λόγο η εταιρεία Σκοπιά είπε αυτές τις ψεύτικες προφητείες? Είναι ένα επιχείρημα που μας δίνει και που αποτελεί αυτοκαταδίκη της εταιρείας Σκοπιά. Λένε στη σελίδα 23 η διαφορά. Πράγματι, υπήρξαν στο παρελθόν άνθρωποι, δεν τους κατονομάζω, αλλά εμείς ξέρουμε τώρα ποιοι είναι, που προείπαν ένα τέλος του κόσμου, αναγγέλλοντας μάλιστα και μια ειδική ημερομηνία. Μερικοί συνεκέντρωσαν ομάδες από ανθρώπους και ανέβηκαν σε λόφους και άλλοι αποσύρθηκαν στα σπίτια τους περιμένοντας το τέλος. Εν τούτης τίποτα δεν συνέβη. Το τέλος δεν ήλθε. Αποδείχθηκαν ένοχοι λανθασμένης προφητεύσεως. Γιατί, τι έλειπε, εννοείται από αυτούς τους ανθρώπους και αποδείχθηκαν ένοχοι λανθασμένης προφητεύσεως, εκείνο που έλειπε ήταν η ολοκληρωμένη εκτίμηση αποδείξεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση μιας βιβλικής προφητείας. Εκείνο που έλειπε από αυτούς τους ανθρώπους ήταν οι αλήθειες του Θεού και η απόδειξη ότι αυτός τους οδηγούσε και τους χρησιμοποιούσε. Δεν είχαν το Θεό μαζί τους, λέει, απλούστατα. Συμφωνούμε απόλυτα. Δέρουνε αυτούς τώρα. Δέρουνε σε αυτούς τους. Και όποιος δεν έχει το Θεό μαζί του, έχει κάποιον άλλο Θεό του κόσμου τούτου. Έχει τον άλλον το Θεό του κόσμου τούτου. Το πνεύμα των πονηρών και ακάθαρτων. Και στη συνέχεια λέγει το διαβάσω. Ναι, ναι. Αλλά τι θα πούμε για σήμερα, για το 69. Σήμερα έχουμε την απόδειξη. Εννοεί το 1900 που χρειάζεται ολοκληρωμένη και μάλιστα με μαύρα γράμματα τη λέξη ολοκληρωμένη. Και είναι συντριπτική, με θαυμαστικό. Όλα τα μέρη, τα ειδικά μέρη του μεγάλου σημείου των εσχάτων ημερών είναι εδώ μαζί με την επαλήθευση τη βιβλική χρονολογία. Και στο ίδιο τεύχος μιλούν ότι το έτος 4026 π.Χ. έγινε ο Αδάμ και η Εύα και συμπληρώνεται 6.000 χρόνια τη ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή αναφέρεται στο 75. Μάλιστα. Εκεί το πηγαίνει. Πριν πάρει το λόγο ο κ. Νίκο, σχολιάσα τα πράγματα ό,τι θέλει να πει ελεύθερο ο λόγο στο κανάλι τώρα, να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα στους κρατές μας. Παρακαλώ, με σημειώστε τα τηλέφωνά μας. 36-37-5-17. Παραλαμβάνω, 36-37-5-17. Και το άλλο τηλέφωνο. 36-37-8-10. 36-37-8-10. Τώρα ή μετά το τέλος εκπομπής μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Κύριε Σωτρόπουλε, πώς σχολιάζετε από αγιογραφική άποψη αυτές τις φοβερές ψευδοπροφητείες? Τι λέγει ο λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το θέμα? Ο Λόγος του Θεού λέγει στο Δευτερονόμιο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, όποιος προφητεύσει εν ονόματι του Κυρίου, ισχυριστεί δηλαδή ότι δια το στόματός του ομιλεί ο Κύριος ο Θεός και δεν γίνει η προφητεία, αυτός είναι ψευδοπροφήτης και πρέπει να θανατώνεται, να εκτελείται. Αν ζούσαν αυτοί οι απατεώνες προ-Χριστού, που εφαρμοζόταν ο νόμος του Μωυσέως, θα έπρεπε να είχαν εκτελεστεί. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή του Δευτερονομίου. Λοιπόν, και σε άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, ο Θεός καταφέρεται εναντίον των ψευδοπροφητών. Στο Ισραήλ δεν υπήρχαν μόνο οι αληθινοί προφήτες, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Αμός και οι λοιποί.
υπήρχαν και οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έλεγαν ψευδοπροφητείες για να είναι αρεστοί στο λαό, προφήτευαν κατά τις επιθυμίες του λαού, για να αποκτούν έτσι οπαδούς, θειασότες και να αρμέγουν τα πρόβατα. Μάλιστα. Λοιπόν, και στον προφήτη, στο βιβλίο του προφήτου Ιεζεκίλ, ο Θεός καταφέρεται εναντίον τους και λέει ότι αυτοί προφητεύουν από καρδίας. Μάλιστα. Βγάζουν τις προφητείες από το μυαλό τους. Και μάλιστα λέει τα ουέ. Λοιπόν, ουέ. Δεν ομιλεί ο Θεός διαμέσου αυτών και ταλανίζονται αυτοί οι ψευδοπροφήτες. Και ο Χριστός ομίλησε, σύμφωνα με το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, για τους ψευδοπροφήτες. Είπε ότι θα έρθουν ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, να προσέχετε, και ψευδόχριστοι, μάλιστα, ψευδομεσίες, μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί χαρακτηρίζονται δε όντως, μετά τη διάψευση των προφητιών τους, δίνεται να χαρακτηρίζονται ως ψευδοπροφήτες και ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, ως διεθνείς απατεώνες. Και Νίκο, να σκάνε ερώτημα. Δεν είναι ύβρις να πούμε ότι είναι απατεώνες. Με την πνευματική ενέργεια. Την Κυριακή αυτή στους ιερούς ναούς διαβάστηκε και μία περικοπή αποστολική που λέγει ότι άνθρωποι πονηροί και γόητες προκόψουν στην επιτοχήρων πλανώντες και πλανόμενοι. Πονηροί, πονηροί όπως ο διάβολος. Και εγώ είτε σημαίνει πλάνοι, απατεώνες. Είναι πλάνοι οι οποίοι πλάνουν, αλλά για τραγική εις βάρος τους ηρωνία και πλανώνται. Δυστυχής είναι. Πλανούν άλλους, κύριε, αλλά σύντομα, πλανώνται και οι ίδιοι. Λοιπόν, εγώ απορώ, κύριε Ζόγα και κύριε Μινά, απορώ πώς αυτοί οι άνθρωποι που λέγονται μάρτυρες του Ιεχωβά έπειτα από τόσες διαψεύσεις προφητιών της οργανώσεως, πώς αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν ακόμη στις τάξεις των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή καταργείται η λογική. Καταργείται η λογική. Ένα λεπτό, κύριε Σωτρόφη. Συντελείται το μυστήριο της ανομίας μέσα τους που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι μυστήριο. Καταργείται όντως η λογική και δημιουργείται η λογική των παθών, έτσι είπε κάποιος σύγχρονος διανοητής. Τα πάθη δημιουργούν δική τους λογική. Δημιουργείται στρουθοκαμιλισμός. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να απευθυνθώ στους αγαπητούς τηλεθεατάς και ιδιαιτέρως στους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά και να τους βεβαιώσουμε ότι δεν τους μισούμε, ούτε τους υβρίζουμε. Αν θεωρούν ύβρες αυτά που ελέγχθησαν, οι ύβρες προέρχονται από τους ιδίους, διότι οι ίδιοι είπαν αυτά τα λόγια και διαψεύστηκαν, αποδεικνύονται ψευδοπροφήτες. Θα ήθελα να τους παρακαλέσουμε εν ονόματι της αγάπης του Θεού να ταπεινωθούν ενώπιον της αληθείας και να επιστρέψουν στους κόλπους της Εκκλησίας, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, για να σωθούν. Θα ήθελα επίσης να προαναγγείλω, ναι, ότι την επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσω ένα φλέγον, πολύ φλέγον θέμα, το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον και όχι μόνο οι αγαπητοί τηλεθεατές οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την ώρα να το παρακολουθήσουν, αλλά να το ειδοποιήσουν και άλλους να το παρακολουθήσουν, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τελειώσαμε. Θα είμαστε μαζί σας, αγαπητοί τηλεθεατές, στην Θεό την ερχομένη Δευτέρα. Τηλέφωνο. Βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Τα τηλέφωνα τα γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται να το ξαναδώσουμε. 36-37-810, επαναλαμβάνω, 36-37-810, 36-17-285. Όσοι θέλετε μπορείτε επί μισή ώρα να μας τηλεφωνείτε, θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε, χαίρετε.